για να μας πει τις δικές του εκτιμήσεις, κύριε Ομήρου. Ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως είπα και στον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Χριστάκη τον Ιωάννου, το κέρδισε ο πιο τυχερός. Ναι, Μαρία. Καλά απόγευμα σε όλους. Ελπίζω οι τηλεθεατές να ευχαριστηθήκαν αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει και άλλο μπάσκετ εκτός από τον μπάσκετ με Αρτιμελής. Και πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκαν όλοι, εκτός εμείς φυσικά που χάσαμε. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν δεν παίξεις τα τελευταία λεπτά, δεν παίξαμε σωστά. Κάναμε αρκετά λάθη. Τα εκμεταλλεύτηκε ο Απόλλωνας και καταφέραμε να χάσουμε το παιχνίδι. Δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι να παίξουμε και ο καλύτερος θα κερδίσει στην επόμενη φορά που θα παίξουμε. Σίγουρα ήταν και ήταν δύο παιχνίδια στα οποία κέρδισε η πιο τυχερή ομάδα, αυτό θα έλεγα εγώ. Όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο. Αλλά θα ήθελα έτσι να μας πεις πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι. Μήπως ήταν το βάρος του άγχους της πρώτης φοράς για να στεφθεί η ομάδα σας πρωταθλήτρια. Κοίτα, αν πάρω τα παιχνίδια της ομάδας μας, πάντα παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είμαστε η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας. Όπως και να έχει, σήμερα κρίθηκε πιστεύω στα λάθη το παιχνίδι. Γιατί κάναμε κάποια λάθη στο τέλος που δεν καταφέραμε να περάσουμε την μπάλα, κάνουμε 8 δευτερόλεπτα. Και εκεί που ήμασταν 5-7 πόντους μπροστά και μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τη διαφορά στο πρώτο ημιχρονό, χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια. Και πιστεύω χάθηκε το παιχνίδι εκεί. Και στο τέλος που κάναμε τα εύκολα λάθη και δεν ήμασταν εύστοχοι και στις βολές αλλά και στα lay-up που είχαμε μόνοι μας. Είπατε ότι είσαστε καλύτερη ομάδα εκτός έδρας. Άρα να περιμένουμε να το δούμε αυτό στον τελικό των τελικών. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Περιμένουμε να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε σήμερα. Δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε χειρότερα από ό,τι παίξαμε σήμερα. Πιστεύω ότι εμείς κάναμε ένα κακό παιχνίδι σήμερα. Θα το δούμε και στο βίντεο, αλλά πιστεύω ότι δεν παίξαμε καλά. Να θυμηθώ ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι με 8-10-0 και μετά καταφέραμε και το γυρίσαμε. Αλλά δεν φανήκαμε εντάξει στο τέλος και χάθηκε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς να περιμένουμε να ευχηθούμε και στη δική σας ομάδα καλή τύχη όσον αφορά τον τελικό των τελικών που θα γίνει στην έδρα του Απόλλωνα και βέβαια ο καλύτερος να κερδίσει. Θέλω να πω και συγχαρητήρια σε όλους και συγχαρητήρια και στις δύο Κελκίδες και στους οπαδούς του Ήφαιστου αλλά και στους οπαδούς του Απόλλωνα που δώσαν μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ και μακάρι να βλέπουμε τα ίδια παιχνίδια και έτσι ο κόσμος να έρθει να απολαμβάνει το παιχνίδι. Και ακόμα περισσότερος κόσμος και ακόμα σε πιο μεγάλες αίθουσες.